Που ήρθαμε μέχρι την Παιδόπολη ήταν ευκαιρία να επισκεφθούμε και το κέντρο Χωρονίος Πασχόντων, το οποίο το ετοιμάζει αυτή την περίοδο ο Δήμος Καβάλας με τις μελέτες του, το ενέταξε στο ΕΣΠΑ, στον κοινωνικό τομέα του ΕΣΠΑ, της περιφέρειάς μας, και το οποίο ανήκει στην Μητρόπολη όπως είναι γνωστό και το οποίο θα το λειτουργήσει αργότερα η Μητρόπολη όταν ολοκληρωθεί. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να διαμορφώνεται ο εξωτερικός χώρος. Μέσα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο κεντρικός, ο βασικός εξοπλισμός του κτηρίου, όλα τα ηλεκτρολογικά, τα ηλεκτρικά μηχανήματα, ο βασικός ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να μπορέσει να λειτουργήσει με τον πλήρη ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κλινοσκεπάσματα, πιάτα, πυρούνια κτλ., εννοείται ότι θα πρέπει να κάνει ενέργειες από εκεί πέρα η Μητρόπολη. Βεβαίως με τη συνεργασία του Δήμου, είμαι σίγουρος γι' αυτό, η καινούρια διοίκηση θα συμφωνήσει σε αυτό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει μετά την έναρξη του καινούριου ΕΣΠΑ. Εγώ υπολογίζω ότι αν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να δέχεται τους πρώτους ωφελούμενους αυτό το κέντρο. Και είμαι σίγουρος ότι η Μητρόπολη μας, όπως λειτουργεί πολύ καλά το Κιτσικοπούλιο Ίδρυμα για τα παιδιά, έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει πολύ καλά και αυτό το κέντρο Χωρονίος Πασχόντων, το οποίο στην ουσία θα είναι κάτι σαν ένα ευέλικτο γυροκομείο.